Ένα θαύμα που έγινε πριν 15 χρόνια περίπου στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Χαριλάου, από τους πρόσφυγες που φύγανε από τη Μικρά Ασία και εγκατασταθήκανε κάποια χρόνια στη Ρωσία, ήρθαν στην Ελλάδα και ήρθαν στην περιοχή Χαριλάου, εκεί που είναι και το γήπεδο του Άρεως. Εκεί εγκατασταθήκανε και χτίσανε ένα όμορφο εκκλησάκι, χωρητικότητος περίπου 100 χριστιανών, τον Άγιο Νικόλαο το Ρώσο, έτσι λέγαμε εμείς οι παλαιοί Θεσσαλονικείς. Εκεί λοιπόν ένα ζευγάρι που παντρεύτηκαν, που ήρθαν από την Ταϊβάν και ξέραν και ελληνικά, εγκατασταθήκανε στην περιοχή εκεί στο Χαριλάο. Μια μέρα το ανδρόγυνο που βρίσκεται στο ναό και συγκεκριμένα θα πήγε στο γραφείο του ιερέα, ζήτησε η κοπέλα να βαπτιστεί χριστιανή. Οι ιερείς απήντησαν ότι θα πρέπει να κάνεις, να γίνει η κατήχηση, να μάθεις σχετικά για την πίστη μας. Και ανέλαβε ο ένας ο ιερεύς να πάει κάποιες φορές στο σπίτι που μένανε το ανδρόγυνο. Την πρώτη φορά που επισκέφθηκε το νέο ζευγάρι από την Ταϊβάν, αφού μίλησε με την κοπέλα, ρωτάει τον άντρα της, «Θέλετε να βαπτιστείτε κι εσείς?» Λέει, «Όχι». Ήρθε λοιπόν η ώρα του βαπτίσματος. Βάλαν τη μεγάλη κολυμβήθρα μέσα στο ναό, στο μέσο του ναού. Είναι και ο ψάλτης εκεί του ναού, που συνέπεσε να είναι και στη χοροδία μας και να είναι γνωστό σε μένα από πολλά χρόνια και από εκεί το έμαθα. Ενώ ήρθε η ώρα να αναφέρει ο ιερέας, βαφτίζεται η δούλη του Θεού το όνομά της. Βαφτίζεται η δούλη του Θεού, ξαφνικά τη βλέπουν να είναι πάρα πολύ ανήσυχη. Να παίρνει τα χέρια της και να στηρίζεται πάνω στην κολυμβήθρα. Να είναι πάρα πολύ ανήσυχη. Όταν τελείωσε το μυστήριο, την λέει ο ιερεύς, λέει, τι σας συνέβη? Λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ πάτερ, θα ήθελα να έρθείτε, λέει, στο σπίτι μου. Πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι και λέει πράγματα και θαύματα που λέμε, τα οποία είναι στην πίστη μας. Την ώρα που έλεγε ο ιερεύς, βαφτίζεται η δούλη, οι ολόσωμες εικόνες από το τέμπλο, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ο Άγιος Νικόλαος, η Παναγία, κάνανε υπόκληση προς την κοπέλα, την νεοβαπτισμένη, και τη χαμογελούσαν μέσα από τα τζάμια, μέσα από το τζάμι που ήταν εσωτερικά η εικόνα τους. Γυρίζει ο σύζυγος και λέει, αυτά που σας λέει πάτερ η σύζυγός μου είναι αλήθεια και επειδή τα πιστεύω αυτά που είπε, σας παρακαλώ, αποφάσισα κι εγώ να βαπτιστώ. Αυτό το θαύμα ήθελα να αναφέρω στην περιοχή της Χαριλάου, όπως ανεβαίνουμε από το γήπεδο του Άρεως επάνω για την Πηλαία και για το Πανόραμα, αριστερά η πρώτη παράλληλος προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί είναι αυτός ο μικρός, ο μακρόσθενος ιερός ναός του Αγίου Νικολάου του Ρώσου. Thank you.
Oh.